Καλώς ήρθατε, κύριε φίλε. Δεν θέλει πολλές συστάσεις. Καλή χρονιά να έχετε. Επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι καλοί φίλοι και συνάδελφος Λόρα Ιωάννου. Καλή εβδομάδα, κύριε φίλε, να ξεκινήσω από αυτήν την πληροφορία του Α. Δηλαδή ότι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν και σκέψεις να ζητήσει ο κύριος Τσίπρας, λέει, ψήφο εμπιστοσύνης. Εσείς πώς το ακούτε αυτό ως κίνηση τακτικής? Εγώ πιστεύω ότι ουσίας, κάθε κίνηση η οποία επιβεβαιώνει αυτό που υπάρχει, την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας, είναι ευπρόσδεκτη. Άρα καλά θα κάνει ο κύριος Τσίπρας να τη ζητήσει την εμπιστοσύνη. Είναι θέμα εκτίμησης της στιγμής. Να δούμε τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ βλέπω ότι το δρομολογημένο είναι η ψηφοφορία στη Βουλή, η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό θα το κάνετε εσείς ή μπορεί να περάσει και στην Αυτό θα γίνει από την παρούσα κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία απόλυτη στη Βουλή. Την έχετε την εμπιστοσύνη, κύριε φίλη, αν ζητηθεί? Νομίζω ναι. Την έχουμε και πιστεύω το σημαντικό δεν είναι μόνο το θεσμικό εντός της Βουλής που είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει. Είναι και στην κοινωνία. Βλέπετε αν υπάρχει στην κοινωνία αντίδραση και να λέει να πέσει η κυβέρνηση. Δεν κύριε φίλε, να ρωτήσω όμως, κάτι. Ξέρετε, δεν ψηφίζει η κοινωνία. Όχι, επαναλαμβάνω, το θεσμικό υπάρχει, αλλά έχει σημασία και το κοινωνικό. Κύριε φίλε, η κοινωνία βλέπει αυτή την περίοδο, συγγνώμη, ότι η κυβέρνηση μετά την έξοδο από τη Δανειακή Σύμβαση κάνει συγκεκριμένα βήματα ενίσχυσης κυρίως των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν από τη δεκαετή περιπέτεια των μνημονίων. Τώρα μπροστά μας έχουμε το θέμα του κατώτατου μισθού. Το ακούσατε νωρίτερα. Αφορά περίπου 700 με 800.000 ανθρώπους και ενισχύει και το εισόδημά τους και την εσωτερική ζήτηση και την ανάπτυξη της χώρας με μια κίνηση τέτοια. Δεύτερον, το θέμα των επιχειρηματικών, της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που ακούστηκε. Προφανώς έχετε κάποια νομοσχέδια κρίσιμα, κρίσιμα ζητήματα. Τα οποία... Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Εάν ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης από τον Πρωθυπουργό πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν την λάβετε από το κόμμα του κύριου Καμένου, πέφτει η κυβέρνηση? Επαναλαμβάνω ότι δεν μπαίνουμε σε δημαχίσμα αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Αν ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης, είναι ένα πραγματικό ερώτημα αυτό που θέτει η Λόρα. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε αυτό με αφορά τον κύριο Καμένο και όχι εμένα. Ναι, το ερώτημα αφορά τον κύριο Καμένο. Επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που συζητούμε και μέχρι να διαπιστωθεί εγκύρως με θεσμικό τρόπο στη Βουλή, διαθέτει την δεδηλωμένη. Η δεδηλωμένη δεν προκύπτει, δεν διαπιστώνεται στα τηλεοπτικά πλατό, στη Βουλή διαπιστώνεται. Αν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης έχει πρόβλημα και λέει δεν έχει δεδηλωμένη κυβέρνηση, ας βάλει θέμα δυσπιστίας. Ξέρετε τι κατάλαβα το τελευταίο, άλλο αν μου επιτρέπετε το Σαββατοκύριακο. Και άλλο η ψήφος εμπιστοσύνης αν τη ζητήσει ο Πρωθυπουργός, κύριε. Ο Πρωθυπουργός θα εκτιμήσει και θα κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει. Το πρωτεύον, και το τονίζω, είναι να ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή και να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Λέτε ναι και σε κυβέρνηση ανοχής. Όχι, δεν λέω, γιατί δεν υπάρχει το θέμα. Επειδή το είπε ο κύριος Καμένος, δεν υπάρχει θέμα σήμερα κυβέρνηση ανοχής. Και αυτό επαναλαμβάνω το ζήτημα. Εγώ δεν προτρέχω, μιλώ με βάση τις εξελίξεις. Και αυτό το ζήτημα θα κριθεί από τη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Το κυβερνητικό έργο θα ολοκληρωθεί. Ο σχεδιασμός είναι να πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό ο κυβερνητικός σχεδιασμός, για να υπάρχει πλήρης ολοκλήρωση κυβερνητικού έργου, δεν θα χαθεί η ευκαιρία που άνοιξε τον Αύγουστο με την έξοδο της χώρας από την Δανειακή Σύμβαση να καλυτερέψει η ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Άρα λέτε με νέα κυβερνητική πλειοψηφία, κύριε φίλη, εφόσον λέτε δεν θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας ή ανοχής, με νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Θα δούμε λέτε, και θα πάτε. Πόσοι βουλευτές από το κόμμα των ΑΝΕΛ θα μείνουν, πόσοι θα φύγουν. Να ρωτήσω κάτι για τους βουλευτές των ΑΝΕΛ. Έχουν θέσει στα ψηφοδέλτιά σας ή είναι ένα unfair να τους ενσωματώσετε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή για όσους μπορεί να επιλέξουν να στηρίξουν την προσπάθειά σας για τη συμφωνία των Πρεσπών, πρέπει να ενταχθούν. Θεωρώ ότι είναι αντιδιοντολογικό να συζητούμε αυτή τη στιγμή και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο ζητήματα προσχώρησης βουλευτών σε άλλο κόμμα. Γιατί ο Γιάννης Καμένος το ΑΝΕΛ, λόγω για η ΑΝΕΛ είναι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει σήμερα, είναι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση. Όποιος βουλευτής επιμείνει να στηρίξει την κυβέρνηση, δηλαδή να τιμήσει την ψήφο του για τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί αυτά που λέμε τις πρέσπες είναι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν είναι αποστασία. Υποστηρίζει την ψήφο που είχε δώσει ο βουλευτής του ΑΝΕΛ για την κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν είναι ότι ρίχνει μια κυβέρνηση. Αποστασία είναι φεύγω και έχω μια κυβέρνηση. Την κοινοβουλευτική σας ομάδα έχουν, κύριε φίλη. Επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να τίθεται με αυτούς τους όρους σήμερα. Ο καθένας κατά συνείδηση ψηφίζει. Τι σημαίνει αυτό? Επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε θέματα δημοκρατικής διοντολογίας. Όλοι σε ένα κόμμα μπορεί να θέλουν να πάνε ή δεν θέλουν να πάνε, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Σημασία έχει
πότε και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κύριε Φίλη, Καμένος δημιουργεί πρόβλημα στη χώρα, θα ρωτήσω εγώ, και όχι τόσο. Είδα τη συνέντευξη και διάβασα, μάλλον και άκουσα του κυρίου Σκουρλέτη, που είπε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα συνοχή στην κυβέρνηση. Αλλά αναρωτιέμαι αν δημιουργεί και ένα ζήτημα συνολικά στη χώρα. Δηλαδή, σε μια κρίσιμη καμπή, που γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί μια συμφωνία για ένα εθνικό θέμα, το να βγαίνει και να μιλά για αποστάτες είναι εθνικά ωφέλιμη θέση. Σίγουρα κατά νόμο είναι πολιτικά λανθασμένη. Ρωτώ όμως κάτι παραπάνω ίσως από αυτό. Δεν θα ήθελα να μπω σε μια συζήτηση αν είναι εθνικά ωφέλιμη ή όχι το θέση ενός πολιτικού αρχηγού. Είναι μια συζήτηση η οποία μας οδηγεί σε ατραπούς όχι σωστούς στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πάντως μια λανθασμένη πολιτική θέση. Γιατί? Όχι μόνο για το θέμα των Σκοπίων που είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να κλείσει για τους λόγους που έχουμε πει, εποφελία και της Ελλάδος και των γειτόνων και της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και για την οικονομία. Γιατί αυτή την περίοδο τρέχει ένα ζήτημα σταθεροποίησης και ανάπτυξης στη χώρα μας. Μετά από 10 χρόνια που καταβαράθρωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο θέλουμε σταθερότητα πολιτική. Και από εκεί κρίνεται ο κύριος Καμένος με αυτά που λέει. Από το αν βοηθάει να υπάρξει ανάπτυξη, οικονομική και σταθερότητα στην περιοχή μας. Ναι, από την άλλη όμως και ο κύριος Καμένος νομίζω ότι ήταν από την αρχή ξεκάθαρος ότι ήταν ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει. Γι' αυτό δεν το ψηφίσει. Δεν το κατηγορώ. Προγραμματικές δηλώσεις είχαμε. Ακριβώς, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είχε συγκεκριμένη θέμα. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας όμως δεν είχε πει ότι θα λύσει το θέμα των Με βάση την εθνική συμφωνία, βέβαια. Η άφιξη Μέρκελ βοηθάει σε αυτή την οικονομική σταθερότητα και ποιο θα είναι το μήνυμα πιστεύετε που θα δώσει? Να την ακούσουμε. Γενικώς οι επισκέψεις διακεκριμένων ξένων ηγετών βοηθούν. Αλλά να την ακούσουμε κιόλας. Δεν θέλω να προτρέψω. Ήταν μια οξία αντιπαράθεση και με τον κύριο Κοντζιά, του κυρίου Καμένου, με τον κύριο Κοντζιά, να τον χαρακτηρίζει ολετήρα. Πώς τα ακούσατε αυτά, κύριε Φίλη? Είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Εντάξει. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιδικία, η οποία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Άρα είσαι δεν είναι προσωπική. Όχι, μεταξύ όχι, του όχι, κυρίου όχι, Καμένου και όχι, του κυρίου Κοντζιά. Όχι. Λέω, δεν θέλω να μπω σε μια αντιδικία ως προς χαρακτηρισμούς στους πολιτικούς. Mm-hmm. Η ουσία είναι σαφής. Ο κύριος Κοντζιάς είναι από τους προτεργάτες της συμφωνίας των Πρεσπών. Έτσι. Τελεία. Ο κύριος Καμένος έχει διαφωνία. Είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι σαφές αυτό. Δεν το επιτίθεται, τον λέει ολετήρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει, στην δεν Ελλάδα, ξέρω αν είναι εντάξει. Στο δημόσιο. Δηλαδή, να μην εφιστούμε και στο δεν εφιζόμαστε. Εδώ λέγονται χειρότερα πράγματα. Εδώ βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει προδότη τον πρωθυπουργό της χώρας για το θέμα των Σκοπίων. Το ξεχάσατε αυτό στη Βουλή μέσα. Και μας πειράζει τώρα ο Κοντζιάς τι είπε για τον Καμένο. Κύριε Φίλη, σε ποια εντάξει. περίπτωση. Να ρωτήσω κάτι. Σε ποια ναι. περίπτωση μπορούμε να πάμε νωρίτερα σε εκλογές? Είπατε το όριο είναι ο Σεπτέμβριος. Σε ποια περίπτωση όμως μπορεί αυτό το σχέδιο όλο να ανατραπεί? Να σκεφτώ και δεν μπαίνω σε σενάρια. Και να αναγκαστείτε να πάτε εκλογές νωρίτερα, μέχρι τον Μάρτιο, τον Μάιο. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Ότι έχουμε τη δεδηλωμένη που δεν αμφισβητείται της κυβέρνησης. Την έχετε μέχρι τώρα. Την έχουμε αν φύγει ο κύριος Καμένος, θα συνεχίσετε να έχετε δεδηλωμένη μισό λεπτό. Πάντοτε τη δεδηλωμένη μέχρι να αμφισβητηθεί στη Βουλή αυτή η δεδηλωμένη. Ένα. Δεύτερο. Σωστό αυτό. Ότι 151 μίνιμουμ υπάρχουν για να περάσει, παρότι δεν χρειάζεται θεσμικά, αλλά πολιτικά το επιδιώκουμε, να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Τρίτον, ότι μπροστά μας έχουμε 4-5 νομοσχέδια, όπως είναι σήμερα στη Βουλή, ξεκινάμε τη συζήτηση για το διορισμό των εκπαιδευτικών. Μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας, θα έχουμε 4.500 φέτος διορισμούς εκπαιδευτικών μόνιμων και 15 σε βάθος τριετίας. Και τα άλλα που αναφέρεται εννοείται τα οικονομικά νομοσχέδια. Και σε όλα αυτά είναι σωστά που λέτε. Όλα αυτά είναι σωστά που λέτε. Εκτός και αν ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Εκεί πρέπει να αποδείξετε εσείς ότι έχετε 151. Μα πιστεύετε ότι άμα ζητήσουμε θα τα αποδείξουμε κιόλας? Ναι, αυτό λέμε. Αν το έχετε. Επαναλαμβάνω. Έχετε ήδη κλειδώσει. Αν τους έχετε, τους έχετε, τους έχετε με τους βουλευτές του κύριου Καμένου. Δεν μπορούν να τους έχετε χωρίς τους βουλευτές του κύριου Καμένου. Δεν μπορώ να αρχίσω τώρα οικοτολογίες και σενάρια. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις επιλογές του. Αυτός είναι αρμόδιος. Εσείς που θα πείτε τη γνώμη σας, η πλειοψηφία η κοινωνική δεν υπονομεύεται. Δεν υπονομεύεται, είναι σαφές. Ο λαός, και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι μήνυμα προς τον κύριο Καμένο, από ό,τι σας καταλαβαίνω. Είναι μήνυμα και προς εαυτούς μας. Ο λαός θέλει να προχωρήσουμε στο έργο μας και στο τέλος της τετραετίας να αποδώσουμε απολογισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι. Να προλάβουμε να πάμε αυτό. Λίγο και στην υπόθεση της Νοβάρτης. Ο ένας προστατευόμενος μάρτυρας είπε «Δεν ξέρω τίποτα για πολιτικά πρόσωπα και με πιέζουνε». Υπήρξε και μια επαφή από συναδέλφους και με τον δεύτερο που και εκείνος δεν φαίνεται να έχει μια πολύ καθαρή εικόνα λέει για πολιτικά δεν ξέρει για πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κύριε Φίλη, αυτό το σκάνδαλο μήπως δεν υπάρχει, τουλάχιστον όσον αφορά στους πολιτικούς και έχει πεθάνει αυτό το πολύ μεγάλο σκάνδαλο, οπότε πόσο είχε πει της ούτε υπάρχει, ούτε δεν υπάρχει ως πολιτικά πρόσωπα. Διότι αυτό είναι θέμα που το διερευνά η δικαιοσύνη. Η Βουλή ορθώς έδωσε την
δυνατότητα της διερεύνησης για τα πολιτικά πρόσωπα, δεν σημαίνει ότι τα σπηλώνουμε και ότι βγάζουμε πορίσματα πριν τελειώσει η δικαιοσύνη το έργο της. Κύριε, πάντως έχουν βγει πορίσματα, έχουν βγει πρωτοσέλιδα, έχουν βγει στοιχεία για πολιτικούς και με τη συνδρομή κυβερνητικών στελεχών. Αν υπάρχουν στοιχεία για πολιτικούς, αυτό είναι στοιχείο της δικογραφίας και όχι της κυβέρνησης. Να πω κάτι. Δεν κρύβομαι. Πρέπει να αφήσουμε τους δικαστικούς χωρίς να τους δημιουργούμε πιέσεις. Στον κύριο Πολάκη το λέτε αυτό? Σε όλους μας. Ναι, σε όλους μας το λέω. Έτσι να είμαι σαφής. Εδώ βλέπετε η Νέα Δημοκρατία, αυτούς που τους λέγουν κουλοφόρους, τώρα τους λέει ότι είναι αξιόπιστοι μάρτυρες. Και εσείς αντίστροφα. Μα, λέω, λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος. Να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Πρόκειται για ένα διεθνές σκάνδαλο. Δεν το ανακάλυψε ο Τσίπρας σκάνδαλο αυτό. Έτσι, είναι διεθνές σκάνδαλο τον Οβάρτης, το ξέρετε πολύ καλά. Όμως για τους γιατρούς και τους. Και εδώ λοιπόν στην Ελλάδα το σκάνδαλο αυτό δεν θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για τους γιατρούς που λέτε, ούτε κυνηγάμε τώρα τους γιατρούς. 10.000 γιατρούς που πήγαινε στα συνέδρια, να συνεννοούμαστε. Αλλά το σκάνδαλο θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα αν υπήρχε μια κάλυψη ανώτατη υπηρεσιακή ή πολιτική. Αυτό είναι σαφές. Να το βρούμε λοιπόν. Τι ναι, έχει γίνει. Αλλά δεν προκύπτει από τους προστατευόμενους μάρτυρες, τουλάχιστον από τους. Μην δύο, προτρέχουμε. Όπως... Μην προτρέχουμε. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε, κύριε Φίλη? Ακριβώς δεν ξέρω τίποτα, γι' αυτό είμαι προσεκτικός. Μπορεί να περιμένουμε κάτι κατά την εκτίμησή σας στον δρόμο προς τις εκλογές που να αφορά την ολοκλήρωση, πρόσωπα? Προφανώς περιμένουμε την ολοκλήρωση του δικαστικού πορίσματος. Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Απλά για τα πολιτικά πρόσωπα, επειδή βασίστηκε σε τρεις προστατευόμενους μάρτυρες που από ό,τι φαίνεται ακυρώνονται τουλάχιστον οι δύο, μπαίνει ένα ερώτημα αν για τα πολιτικά πρόσωπα μπορεί να υπάρχουν στοιχεία. Εσείς είστε προσεκτικός και λέτε... Κατά τη γνώμη μου, ούτε με μάρτυρες απλά καταδικάζει ένα πολιτικό. Να είναι σαφές. Θες αποδείξεις ότι είναι με τον Τζοχατζόπουλο, με τον Απαντονίου, λογαριασμοί, τα λεφτά. Ροή χρήματος. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τώρα είπε ο Φίλης ότι η κυρία Τσίμα και λοιπά, εντάξει, τα διερευνούμε, δεν κάνουμε ποτέ τα ακούμε, αλλά η διερεύνηση πρέπει να πάει σε φάκτες. Είναι σημαντικό αυτό. Σε γεγονότα. Και να μην σπηλώνονται και πρόσωπα μόνο με φήμες. Λοιπόν, σε περίπτωση, νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει ανασχηματισμός και όλα δείχνουν ότι θα γίνει ανασχηματισμός, θα χρειαστεί. Είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνετε ένα άλλο άνοιγμα, κύριε Φίλη. Να βάλετε κάποια πρόσωπα πιθανώς μέσα από την κεντροαριστερά. Πάντοτε είναι μια καλή ευκαιρία ένα κόμμα που κυβερνάει να μπορεί να βρίσκει δυνατότητες ευρύτερων συνεργασιών. Δεν βλέπω κάτι, δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά να σας πω κάτι. Στην πράξη, και ξαναπηγαίνω στη μήτρα των εξελίξεων που είναι ο λαός, πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι από τον μη δεξιό χώρο, από τον παλαιό χώρο της κεντροαριστεράς, το οποίο δεν εκπροσωπείται, ενώ σε λαϊκή αντιπροσώπευση, σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω, οι δικοί σας όμως κάνουν συνεχώς καλέσματα και προς το ΠΑΣΟΚ και ελάτε και πάμε και πάμε γερά, πάμε δυνατά. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει. Είναι θέμα ταυτότητας. Με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Άρα. Θα πάει με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει μια γραμμή όπως σε όλη την Ευρώπη προσπαθεί η δημοκρατία σιγά σιγά να ακολουθήσει συνεργασίας με ριζοσπαστική αριστερά, οικολόγους κλπ. Αυτό είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με την κυρία Μαρία Σπυράκη. Έτσι να